Αγαπητοί τηλεθεατές στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου αναμεταδίδεται αυτή η εκπομπή, χαίρετε. Τον τελευταίο καιρό κάποιοι τηλεθεατές του σταθμού μας, μεταξύ τους και παλαιοί μαθητές μου, μου ζητούν να ξαναμιλήσω πάλι έστω από μέσα από μια νέα προοπτική για την σχέση ελληνισμού και ορθοδοξίας. Και σκέφτηκα για να τους ικανοποιήσω, άλλωστε όλους πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει ένα τέτοιο θέμα, αρκεί να το βλέπεις πάντοτε μέσα από μια ανανεωμένη προοπτική, σκέφτηκα να μιλήσω για την συνάντηση και σύζευξη των δύο αυτών μεγεθών του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Αυτό είναι αναγκαίο διότι κατά καιρούς, σε διάφορα περιοδικά, στον τύπο ή και στην τηλεόραση ακόμη, λέγονται και γράφονται ορισμένα πράγματα τα οποία δεν αποδίδουν την αλήθεια, την πραγματικότητα. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να απολογείται κανείς και αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά πρέπει να δίνεις λόγον παντί το ετούντι σε εκείνους τουλάχιστον που έχουν καλή θέληση και περιμένουν να πάρουν απάντηση. Το τραγικό είναι, κυρίως στην εποχή μας, φαίνεται στην κοινωνία, φαίνεται στον πολιτικό μας λόγο και στο πολιτικό παιχνίδι, φαίνεται παντού σε κάθε χώρο, ο καθένας ακούει αυτό που ο ίδιος καταλαβαίνει, αυτό που θέλει ο ίδιος να ακούσει. Και έτσι λοιπόν φτάνουν στο να μην ικανοποιούν το πρόβλημα, να μην λύνουν το πρόβλημα και εκείνα τα οποία λες, αφού ο άλλος άλλα λες και άλλα καταλαβαίνει. Εμείς όμως για εκείνους που έχουν καθαρό μυαλό και κυρίως καθαρή καρδιά και έχουν ειλικρίνεια και δίψα για μάθηση, θα δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα που μου έθεσαν. Η ιστορική συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό πραγματοποιήθηκε σε διάφορους τόπους, στην Αλεξάνδρεια επί παραδείγματι, αλλά κυρίως στην Παλαιστίνη. Στη μικρή μεσογειακή αυτή γωνιά, οι ειδικοί ερευνητές, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και πολλοί ξένοι και μάλιστα όχι ορθόδοξοι, αλλά και ετερόδοξοι προτεστάντες και ρωμαιοκαθολικοί, μιλούν συνήθως για θαύμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, με την έννοια ότι γεννιέται ένας νέος κόσμος. Πρόκειται για μια νέα, για μια αληθινή κοσμογονία και το ότι σήμερα παρουσιάζονται σε συγκρουσιακή αντίθεση μεταξύ τους τα δύο αυτά μεγέθη, ελληνισμός και ορθοδοξία, χριστιανισμός δηλαδή στην αυθεντικότητά του από κάποιους, σημαίνει ότι δεν μπορούν να νοηθούν χωριστά τα δύο αυτά μεγέθη που αφορούν πλέον όχι μόνο εμάς τους Έλληνες ή τους Ορθοδόξους ή ευρύτερα τον χριστιανικό κόσμο, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Γεννήθηκε έτσι ένας νέος κόσμος, ο οποίος βαπτίστηκε κυριολεκτικά μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Θεμελιώνεται λοιπόν αυτός ο κόσμος σε δύο τεράστια μεγέθη. Το ένα είναι η ελληνικότητα. Τι σημαίνει ελληνικότητα? Θα μπορούσα να δώσω έναν πρόχειρο ορισμό. Ελληνικότητα είναι ό,τι εκλεκτότερο παρήγαγε η διάνοια και η καρδιά του ανθρώπου μέσα σε αυτή την ιστορία, στην λυτρωτική αναζήτηση του ελληνικού κόσμου. Τι είναι η Ορθοδοξία? Η Ορθοδοξία είναι απάντηση σε αυτή τη ζήτηση. Είναι η είσοδος του ίδιου του Θεού μέσα στην ιστορία, η λυτρωτική επέμβαση του Θεού. Κάνω μια παρένθεση, άλλος μπορεί να τα δέχεται αυτά, άλλος μπορεί να μην τα δέχεται. Προτιμώ όμως να είμαι στο πλευρό όλων των Αγίων Πατέρων και Μητέρων της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας δηλαδή, αλλά μαζί και με τα τεράστια αυτά ονόματα για τα οποία μίλησα, όπως είναι ο Γεώργιος Φλωρόφσκι, Ρώσος της Διασποράς και πολλοί άλλοι. Ονόματα τα οποία σέβεται όλη η ανθρωπότητα. Κάτι ξέρουν αυτοί, λέγω συνήθως, περισσότερο από μένα. Η σύνδεση των δύο αυτών μεγεθών, ελληνισμού και ορθοδοξίας, συντελέστηκε μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Κυριαρχούσε στους τελευταίους αιώνες π.Χ. και εις τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, αλλά αυτό θα διαρκέσει και μέχρι τον 20ο αιώνα, πριν εμφανιστεί η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων, κυριαρχούσε ένα τρίπτυχο. Κοινωνιολόγοι, θεολόγοι, ιστορικοί, βυζαντινολόγοι δέχονται αυτή την πραγματικότητα.
Το τρίπτυχο αυτό που οικοδομεί τα θεμέλια του κόσμου αυτού που δημιουργήθηκε μετά τη συνάντηση ελληνικότητος και χριστιανικότητος είναι από τη μια πλευρά ένας πολιτιακός φορέας, η Ρωμαϊκή Πολιτεία, είναι ένας πολιτιστικός, πνευματικός φορέας, η ελληνική παιδεία και η ελληνική γλώσσα προφανώς, και ένας πνευματικός φορέας, η χριστιανική, που ας λέμε καλύτερα η ορθόδοξη πίστη. Η πίστη των Αποστόλων και των Πατέρων και των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης που ζουν μέσα στην ίδια πορεία και γι' αυτό τους λέμε προπάτορές μας. Προπάτορές μας δεν είναι κατά σάρκα οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Προπάτορές μας, πρόγονείς μας στην ουσία όπως ονομάζονται, είναι οι αρχαίοι Έλληνες και καυχόμεθα γι' αυτό εν κυρίω. Είναι η τιμή μας. Προπάτορές μας όμως εις την πίστη, εις την πορεία και στην μέθοδο της Θεώσεως, στην πνευματική ζωή δηλαδή, είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και δίνω μια απάντηση, άκουσα κάποτε ένα σχόλιο και θέλω να, παρενθετικά να απαντήσω ότι πολλοί από τους αναφερομένους εις τον γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, οι Εβραίοι συνέτασαν γενεαλογικούς καταλόγους περιμένοντας να δουν από ποια οικογένεια, από ποια γενιά θα προέλθει ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής. Και μέσα σε αυτά τα ονόματα οι περισσότεροι είναι κυριολεκτικά αντίθεοι. Απατεώνες, θέλετε να το πω, ανήθικοι με στενή και ευρύτερη σημασία του όρου. Απάνθρωποι, τέσσερις γυναίκες αναφέρονται, οι οποίες είναι στιγματισμένες και το δεχόμεθα στον ανθρώπινο. Η πρώτη είναι η Ραάβ, η Πόρνη, η άλλη είναι η Ρούθ, η Μωαβίτισσα, η άλλη είναι η Βυρσαβεέ, κάπως παλαιότερα, η Μιχός δηλαδή, αυτή που μιχεύθηκε με τον βασιλέα Δαβίδ, και η Θάμαρ, η οποία δεν ήταν Πόρνη εξ επαγγέλματος, θα πω και εγώ, ότι δεν έχω τίποτε εναντίον κανενός ανθρώπου. Πάντα υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για κάθε άνθρωπο. Η Μαρία η Αιγυπτία είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Αυτή είναι η πίστη. Μέσα στη χάρη λούζεται ο άνθρωπος και μπορεί να μετανοήσει και να παραγάγει, να γεννήσει καρπούς μετανοίας όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Μετά από λίγο καιρό θα τιμήσουμε τη μνήμη της. Η Θάμαρ, και δι' αυτής εφανερώθη η αλήθεια, με ένα δακτυλίδι που είχε, ήθελε να αποκτήσει παιδί, διότι ο σύζυγός της δεν ανταπεκρίνεται με την έννοια ότι δεν ήθελε να τεκνοποιήσει η γυναίκα του, και έτσι λοιπόν ήθελε να αποκτήσει παιδί και προσποιήθηκε την Πόρνη, βάφτηκε, στολίστηκε, άλλαξε το πρόσωπό της και συνευρέθη με τον πεθερό της. Έγκλημα. Για την χριστιανική ηθική, για την ηθική όμως των αρχαίων δεν είναι καθόλου έγκλημα. Διότι οι άνθρωποι έτσι είχαν μάθει να ζουν. Απέκτησε λοιπόν, συνευρέθηκε, απέκτησε, τεκνοποίησε με τον πεθερό της. Όλα αυτά τα δεχόμεθα. Άλλο να λες ότι είναι πόρνοι εξ επαγγέλματος, που κι αυτές πρέπει να έχουν το σεβασμό μας με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος είναι δεκτικός σωτηρίας, αρκεί να το θέλει. Δυνάμει δηλαδή άγιος κάθε άνθρωπος, και όλα αυτά τα πρόσωπα διαβεβλημένα. Τι μας δείχνουν όμως? Όπως όλοι οι Άγιοι μας ερμηνεύουν, μέσα σε ένα περιβάλλον βρώμας και ακαθαρσίας ανατέλει ο ήλιος της αυθαρσίας, ο αμόμητος και ακύρατος Μεσσίας, σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό αποδεικνύει την ανθρώπινη αδυναμία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Δεν σώζεται με βάση την αρετή του. Η αρετή, η ηθική αρετή, πολλές φορές καταρακώνει τον άνθρωπο, διότι του δημιουργεί εγωισμό και έπαρση απέναντι στους άλλους, όπως θα το ακούσουμε Θεού θέλοντος την Κυριακή που έρχεται, στο περίφημο εκείνο ανάγνωσμα στην περικοπή περί τελώνου και φαρισαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι προπάτορές μας, δεν είναι πρόγονοί μας κατά σάρκα. Ούτε σημαίνει ότι εμείς οι ελληνικής καταγωγής, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι, που πνευματικά είναι και αυτοί και πολιτιστικά είναι Έλληνες, δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τους Έλληνες. Και μολονότι κινδυνεύω να μην πω αυτά τα οποία θέλω να πω, τώρα αισθάνομαι την ανάγκη να σας αναφέρω μια εμπειρία που έζησα κατά την αρχή της Περεστρόικας σε ένα συνέδριο στο Κίεβο. Είχα πάει στο Κίεβο και στη Μόσχα.
στο Κίεβο για συνέδριο θεολογικό για τον διάλογο με την Παγκόσμια Λουθυρανική Ομοσπονδία. Στο συνέδριο λοιπόν ήμουνα στην κορυφή της Ακροπόλεως του Κιέβου και όπως έχω και κάποιο μπόι, κάποιο ύψος, ήμουν σαν άγαλμα εκεί, με ράσο βέβαια, το έχω πει πολλές φορές, είχα την ευλογία να είμαι ο πρώτος κληρικός μετά το 1917, όπου κυκλοφόρησα εις το Κίεβο με ράσο, με καλυμάφι ως ορθόδοξος κληρικός και ο κόσμος χειροκροτούσε στους δρόμους που περνούσαμε. Επανέρχομαι λοιπόν σε μια στιγμή εκεί στα ερείπια της Ακροπόλεως του Κιέβου, βλέπω να πλησιάζει μια γυναίκα με περίπου 45-50 ετών που την ακολουθούσαν κάπου 30 παιδιά, 11-12 ετών. Κατάλαβα αμέσως ότι είναι δασκάλα και είχαν βγει με τους μαθητές της, ο Θεός ξέρει γιατί. Ήρθε λοιπόν και στάθηκε μαζί με τους μαθητές κάτω από τα πόδια μου και άρχισε να μιλεί. Ρωσικά δεν ξέρω, αλλά καταλάβαινα από τις λατινογενείς λέξεις και από τα ονόματα που ανέφερε, περίπου καταλάβαινα περί τίνος ομιλούσε. Ανέφερε τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοφοκλή κλπ. Κλπ. Έφτασε στο Μέγα Βασίλειο ή στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στον Γρηγόριο τον Παλαμά. Ρώτησα τον διερμηνέα μας, τον κύριο Κεμετσεντζίδη, και του λέγω τι λέει. Και μου είπε, λέει στα παιδιά ότι να πάρετε ευλογία από τον Έλληνα αυτό ορθόδοξο κληρικό, διότι οι Έλληνες είναι οι φωτιστές μας. Μας έφεραν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μας έφεραν όμως και τον χριστιανικό πολιτισμό και δημιούργησαν το δικό μας πολιτισμό. Και τότε κατέβηκα από την κορυφή του βράχου, την πλησίασα, έδωσα τα χέρια μου όπως γίνεται για να πάρουν ευλογία, μου φίλησαν τα χέρια όλοι και η δασκάλα και τα παιδιά, και είπα στον μεταφραστή, στον διερμηνέα μας, να της πει ότι είστε μια δασκάλα με ελληνική καρδιά και μακάρι και οι διανοούμενοι και οι πολιτικοί στον τόπο μας να καταλάβουν την ενότητα του ελληνισμού σε όλη την ιστορική του διαχρονία όπως εσείς την παρουσιάσατε. Επανέρχομαι λοιπόν. Ο νέος αυτός κόσμος, ο ελληνοχριστιανικός ή ελληνορθόδοξος ορθότερα κόσμος, λαμβάνει χώρα μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην ανανέωσή της από το 330 μετά Χριστόν, που ονομάζεται Ρωμανία και η έδρα της βρίσκεται πλέον στο ιστορικό Βυζάντιο. Αυτά τα έχω πει πολλές φορές και όσοι μου κάνετε την τιμή να παρακολουθείτε την εκπομπή τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Η πρώτη τώρα συνάντηση ελληνισμού και χριστιανισμού αναφέρεται κατά κάποιον επίσημο τρόπο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Έλληνες, 12ο κεφάλαιο, Έλληνες ζητούν να δουν τον Χριστό. Το αναφέρω πάλι, πολλοί θα το ξέρετε, αλλά το αναφέρω γιατί, διότι παραποιείται από κάποιον αδόκιμο εθνικισμό με την έννοια του ρατσισμού, του φιλετισμού. Λοιπόν, Έλληνες θέλουν να δουν τον Ιησούν. Ο Φίλιππος έρχεται στον Ανδρέα και ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν εις τον Χριστό. Και τότε ο Χριστός μας είπε το περίφημο εκείνο, ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Υιός του ανθρώπου από τον Δανιήλ, τον προφήτη, σημαίνει άνθρωπος με κεφαλαίον α, δηλαδή ο Μεσσίας. Έτσι ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, διότι δεν είναι μόνο Θεός, αλλά είναι και άνθρωπος και εμφανίζεται ως άνθρωπος ανάμεσά μας. Η εθνικιστική, ρατσιστική, όχι εθνική, δηλαδή πατριωτική ερμηνεία, αλλά εθνικιστική, ρατσιοναλιστική και φιλετιστική, ρατσιστική ερμηνεία, έφτασε σε σημείο να παραφράζει τα λόγια του Χριστού, λέγοντας «ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο ελληνισμός». Δεν χρειαζόμαστε οι Έλληνες παραχαράξεις για να βρούμε την αλήθεια, για να ζήσουμε, να βιώσουμε αυτή την αλήθεια. Οι μαθητές λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι φέρουν και αυτοί ελληνικά ονόματα. Είναι από την Γαλιλαία των Εθνών, Γαλιλαία των Ελλήνων. Κυρίως των Ελλήνων εκ καταγωγής φυλετικά, αλλά Έλληνες ονομάζονται από τον 3ο-2ο αιώνα π.Χ. όλοι οι μη Εβραίοι. Οι εθνικοί δηλαδή ονομάζονται Έλληνες. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα ονόματα λοιπόν, Ανδρέας, Φίλιππος, δείχνουν το ελληνικό στοιχείο που κυριαρχεί. Ήδη μέσα στην πρακτική της συνυπάρξεως όλων των λαών εκεί, όλων των εθνικών, με το
με τους Γαλιλαίους έχουμε αυτή την εξελίνηση, θα έλεγα, των πάντων, η οποία φαίνεται ακόμη και στα ονόματα. Το σπουδαιότερο όμως από πλευράς και ιστορικής αλλά και θεολογικής, πνευματικής, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες, εγώ πιστεύω ότι ήσαν καταγωγής Έλληνες. Άλλοι ερμηνευτές λέγουν ότι πρόκειτο περί εθνικών, περί ειδωλολατρών όπως λέμε, και όχι μόνον περί Ελλήνων που κατήγονται από την Αχαΐα, τη Μακεδονία κλπ. Εγώ δέχομαι ότι ήσαν πέρα για πέρα Έλληνες εκ καταγωγής. Μακάρι να είναι έτσι, και το, γιατί να μην το δεχτώ. Οι Έλληνες αυτοί λοιπόν, οι οποίοι έρχονται και ζητούν να συναντήσουν τον Χριστό, ήσαν έτοιμοι να γίνουν Εβραίοι, να δεχτούν την περιτομή. Γι' αυτό έρχονται. Πήγαν τις ημέρες του Πάσχα ή στον ναό του, στο περιβάλλον εκεί του ναού του Σολομώντος, διότι ετοιμάζονται για να δεχθούν την περιτομή. Δεν ευχαριστεί τους ρατσιστικά σκεπτομένους συνέλληνές μας, δεν τους ευχαριστεί αυτό, διότι σκέπτονται διαφορετικά. Σημασία έχει ότι ο Χριστός βλέπει την αναζήτησή του από το ελληνικό στοιχείο, με όποια έννοια και αδεχθούμε τον όρο ελληνισμός αυτή τη στιγμή. Βλέπει επίσης αυτή την θέληση να συναντήσουν αυτοί οι άνθρωποι των Χριστών, βλέπει την έλευση της στιγμής του ανοίγματος του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό λέει «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Μεσσίας. Ελήλυθεν η ώρα. Το δοξαστεί. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει κοσμική, δεν έχει την κοσμική σημασία που του αποδίδουμε. Να δοξαστεί σημαίνει να φανερωθεί. Το δοκώ και δοξάζω σημαίνει ελληνικά και την φανέρωση. Να φανερωθεί η θεότητα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό παρακάτω έχει ένα περίφημο χωρίο που λέει ότι ο σπόρος του σύκτου πρέπει να πέσει, να σαπεί στην γη, και τότε θα φέρει καρπών εκατονταπλασίωνα. Εάν δεν σαπεί, αν δεν μπει μέσα στη γη, δεν είναι δυνατόν να αναγεννηθεί και να παραγάγει καρπούς, να παραγάγει καρπών ο σπόρος του σύκου. Μένει μόνος. Κάθε σπυρί σταριού μένει μόνο. Με αυτή την ωραία εικόνα ο Χριστός μας προλέγει για το πάθος του. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής ερμηνεύει, ο Ιωάννης, τούτο δε έλεγε, σημαίνουν ποι ο θανάτο, ήμελεν αποθνίσκει. Οπότε λοιπόν, η δόξα του Ιησού Χριστού δεν είναι όπως πιστεύουμε η Ανάστασή του. Η Ανάσταση για μας είναι δείγμα δυνάμεως, εκφράζεται η δύναμη του Θεού για προσεπιβολή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Χριστός εμφανίζεται, ο Θεός δηλαδή εμφανίζεται στην ιστορία φαινομενικά εν αδυναμία. Η δύναμη του Ιησού Χριστού είναι η ταπείνωσή του και η αγαπητική αναφορά και αποδοχή ενός εκάστου ανθρώπου. Ο Χριστός μας λοιπόν πρόκειται να σταυρωθεί, γι' αυτό και να πεθάνει. Γι' αυτό οι Έλληνες αυτό το θεωρούσαν μορία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και οι ελληνικά σκεπτόμενοι. Και οι Εβραίοι το θεωρούσαν σκάνδαλο. Είναι δυνατόν ο σωτήρας του κόσμου, λυτρωτής, τα λέγαμε σε μια πρόσφατη εκπομπή, είναι δυνατόν να πεθάνει? Πρέπει να κυριαρχήσει, να δείξει τη δύναμή του. Άλλα τα μαθηματικά του Χριστού, άλλα τα μαθηματικά τα δικά μας. Σημασία έχει ότι ο σημαντικότερος αποδέκτης αλλά και κήρυκας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι ο Ελληνισμός. Έλληνες είναι εκείνοι που θα φέρουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ένωση τώρα, η στενότερη συνάντηση του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό, πάλι γίνεται εκεί στην Παλαιστίνη και το βλέπουμε με τους Ελληνιστές της Παλαιστίνης. Ελληνιστές ήσαν πρώτος ο Απόστολος Παύλος, ο μεγαλύτερος Ελληνιστής του πρώτου αιώνος μετά Χριστόν. Εν συνεχεία τον ίδιο αιώνα, τον πρώτο αιώνα, Ελληνιστές είναι οι επτά που ονομάστηκαν αργότερα διάκονοι, ενώ είχαν άλλο χαρακτήρα. Ήσαν ένα είδος πολιτικών διακόνων του εκκλησιαστικού σώματος. Θεράπευαν δηλαδή με την φροντίδα τους κοινωνικές, οικονομικές και οποιασδήποτε σωματικές ανάγκες. Οι Ελληνιστές ποια ονόματα έχουν? Στέφανος, Νικόλαος, Τίμων, Παρμενάς, Φίλιππος, Πρόχωρος, Νικάνορ. Όλα και τα ονόματά τους ελληνικά. Και αυτοί οι αναγεννημένοι Εβραίοι μέσα στον Ελληνισμό είναι οι σπουδαιότεροι, οι πρώτοι
Εν ευρεία ενίας, οι πρώτοι διάκονοι του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μαζί με τους Αποστόλους, τους 12 και τους 70. Με αυτούς, τον Απόστολο Παύλο και τους Ελληνιστές, ο χριστιανισμός κατόρθωσε να υπερβεί τον κίνδυνο να γίνει μια Ιουδαϊκή αίρεση. Κατηγορούν τον χριστιανισμό κάποιοι ότι είναι Ιουδαϊσμός κλπ. Υπερεύει αυτόν τον κίνδυνο. Δεν είναι πλέον μια Ιουδαϊκή αίρεση, αλλά είναι ο γνήσιος προφητικός Ιουδαϊσμός των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι καταπέλτης εναντίον του εθνικιστικού, ρατσιστικού Ιουδαϊσμού που οδήγησε στην κίνηση των Φαρισαίων, στον σιωνισμό δηλαδή που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Κοσμοκρατορικές βλέψεις, αίτημα απόκτησης αποκτήσεως παγκοσμίου κυριαρχίας. Όχι. Ο χριστιανισμός έμεινε ελεύθερος στα πρόσωπα των Αγίων. Εμείς είμαστε χειρότεροι από τους Φαρισαίους πολλές φορές. Στα πρόσωπα των Αγίων, και αυτός ο μήνας είναι γεμάτος από μεγάλους πατέρες, έμεινε ελεύθερος από ένα τέτοιο κίνδυνο. Από το 70 μετά Χριστόν, που έγινε η καταστροφή των Ιεροσολύμων από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Τίτο, ισοπεδώθηκαν τα πάντα, δεν έμεινε λίθος επί λίθων όπως προεφύτευσε ο Χριστός μας. Από τότε το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί, όχι εξουσιαστικά, αλλά διακονικά, αδελφικά και πνευματικά μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Ο ελληνισμός, ο χριστιανισμός προσλαμβάνει στοιχεία της ελληνικότητος, ό,τι θεόνομο στοιχείο είχε η ελληνικότητα το προσλαμβάνει, δεν ήρθε ο Χριστός μας να καταργήσει, να απορρίψει, ήλθε να πληρώσει τα πάντα, να ολοκληρώσει και να πληρώσει παν θετικό, δηλαδή θεϊκό στοιχείο που υπάρχει στην συνείδηση, στην καρδιά και στο βίο ενός εκάστου ανθρώπου, στην καθημερινή του πράξη. Έτσι λοιπόν, η πρόσληψη αυτών των στοιχείων δεν σημαίνει υποδούλωση στο πρόσλημα. Πολλές φορές γράφεται και λέγεται ότι ο χριστιανισμός πήρε στοιχεία και λοιπά, εξελινίστηκε λοιπά. Όχι, δεν εξελινίστηκε ο χριστιανισμός. Το λέγω εγώ. Εγώ είμαι ο έσκατος πάντων. Απλώς μεταφέρω αυτά που μπουτώντας μέσα στον ωκεανό της παραδόσεως, της ελληνορθοδόξου παραδόσεως, με τη χάρη του Θεού και με τη γνώση ολίγων γραμμάτων, μπορώ να τα φέρω όπως και πολλοί άλλοι στην επιφάνεια. Το λένε οι μεγάλοι μας Άγιοι. Τι είμαι εγώ μπροστά στο Μέγα Βασίλειο, μπροστά στον Γρηγόριο, μπροστά στον Χρυσόστομο, μπροστά στον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Φώτιο, τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, τίποτα δεν είμαι. Αυτοί λοιπόν μας λένε ότι δεν εχριστιανίζεται, δεν εξελληνίζεται ο χριστιανισμός παρά τα στοιχεία που προσελήφθησαν. Ο Σταυρός επί παραδείγματι, πόσες φορές διαβάζουμε και το ακούμε. Ελληνικό στοιχείο, εθνικό στοιχείο ο Σταυρός, είπε κανείς το αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε σύμβολο το Σταυρό με την έννοια που τον είχε ο ελληνισμός, ο αρχαίος ελληνισμός. Για μας τους χριστιανούς ο Σταυρός γίνεται σύμβολο του πάθους, του Σταυρού δηλαδή, της ταφής και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τελικά προσωποποιείται ο Σταυρός στην φιλολογία των Αγίων Πατέρων, στην γραμματιακή παραγωγή, όπως είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, σε έναν κανόνα του ταυτίζει τον Σταυρό με τον Ιησού Χριστό. Για μας Σταυρός είναι ο Χριστός που απλώνει τα χέρια του και γίνεται Σταυρός. Κοιτάξτε με πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Ο Χριστός απλώνει, καρφώνεται τα χέρια του πάνω στον Σταυρό, στο ξύλο δηλαδή, και γίνεται ο ίδιος Σταυρός. Αυτός είναι ο Σταυρός για μας. Διαφορετικά ο Σταυρός δεν έχει καμία σημασία, παρά μόνο μπορούσε να είναι διακοσμητικό στοιχείο όπως υπάρχει σε πολλά μέρη της γης. Άρα η πρόσληψη των στοιχείων της ελληνικότητας δεν είναι εξελληνισμός του χριστιανισμού. Ο Χάρνακ είχε θέσει αυτό το πρόβλημα, ένας Γερμανός θεολόγος, και έλεγε μάλιστα ότι ο βίαιος εξελληνισμός του χριστιανισμού είναι οι αιρέσεις. Μιλούσε λοιπόν για εξελληνισμό ένας Ότο Ζέιμπεργκ, αλλά και πολλοί άλλοι μεγάλοι επιστήμονες, θεολόγοι και φιλόλογοι και φιλόσοφοι, μιλούν για εχριστιανισμό του ελληνισμού, και αυτό το υποστηρίζει και ο μακαριστός Γεώργιος Φλωρόφσκι. Δεν μιλούμε λοιπόν με τέτοιες κατηγορίες, εξελληνισμός, εχριστιανισμός. Απλούστατα,
ανθρώπινα στοιχεία, δημιουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος είναι ό,τι είχε ο ελληνισμός. Θέλετε να πω πάλι τα υπεροχότερα, το δέχομαι. Αυτά τα θεόνομα, υπέροχα στοιχεία που μπορούν να προσδιορίσουν τον άνθρωπο στη σχέση του με τον Θεό και στη ζήτηση σωτηρίας, είναι ακριβώς τα στοιχεία που παίρνει και διατηρεί ο χριστιανισμός, χωρίς όμως να μεταβάλλεται σε αυτό το χώρο μέσα στον οποίο αυτά τα στοιχεία προηγουμένως ίσχυαν. Ανανεώνονται τα πάντα, ιδού και να ποιώ τα πάντα. Είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα με τον Κάσελ, έναν, αν θυμάμαι καλά, Βέλγο, Γαλλοβέλγο ιστορικό και θεολόγο, ο οποίος μιλούσε για τα μυστήρια και έλεγε ότι ο χριστιανισμός παρέλαβε τα μυστήρια επειδή έχουμε εδώ ψωμί, κρασί κλπ. Τι σημαίνουν ψωμί και κρασί στην αρχαιότητα, τι σημαίνουν ψωμί και κρασί τώρα, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Να το πω πάλι, χωρίς Χριστό όλα χάνουν τη σημασία τους. Αυτό που σκανδαλίζει την μορία των σκεπτωμένων ακόμη όποιος, όπως κάποιοι αρχαίοι Έλληνες, και το σκάνδαλο των Εβραίων. Εκείνο το οποίο δίνει νόημα στα πάντα, νοηματοδοτεί τα πάντα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα, το δίλημα μάλλον που τίθεται, ή είναι η μόνη περίπτωση εν ανθρωπίσεως εισόδου του Θεού ως ανθρώπου, δηλαδή ως θεανθρώπου στην ιστορία, ή δεν είναι. Εάν δεν είναι, εντάξει, έχετε δίκιο φίλοι που κατηγορείτε. Εάν όμως είναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και για μας είναι πραγματικότητα αυτό το γεγονός. Υπάρχουν όμως εκφράσεις της ελληνικότητος οι οποίες καταξιώνονται μέσα στον χριστιανισμό και δημιουργούν μικρές γέφυρες συναντήσεως και ενώσεως των δύο αυτών μεγεθών. Συζεύξεως να πω καλύτερα, γιατί πλήρης ένωση δεν υπάρχει. Η ένωση, το λέω από τώρα, είναι θεανθρώπινη. Δηλαδή το θείο στοιχείο, ο Χριστός, η είσοδος του Θεού στην ιστορία, στην ιστορική πραγματικότητα, ενώνεται με την εκλεκτότερη και υπεροχότερη ζήτηση του Θεού μέσα στον κόσμο, που είναι η ελληνικότητα, σε μία θεανθρώπινη ένωση. Αυτό που έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό, αιωνία του η μνήμη, στο βιβλίο του «Φιλοσοφία και Φιλολογία», το είχα διαβάσει 14 ετών, μετάφραση του Κωστή Μερανέου, αιωνία του η μνήμη, δημοσιογράφου αλλά και λογίου ανθρώπου. Έλεγε λοιπόν ο Βίκτορ Ουγκό ότι Θεός και άνθρωπος συναντώνται στην γραμμή του ιδανικού. Ο Θεός κατεβαίνει για να συναντήσει τον άνθρωπο, στο ιδανικό. Ο άνθρωπος ανεβαίνει στο ιδανικό για να συναντήσει το Θεό. Και στην γραμμή, στο επίπεδο του ιδανικού, γίνεται η συνάντηση και η σύζευξη. Αυτή είναι η συνάντηση και η σύζευξη ελληνικότητος και χριστιανικότητος. Ένα πρώτο στοιχείο της ελληνικότητος που καταξιώνεται μέσα ή στην χριστιανική παράδοση, στον ορθόδοξο πολιτισμό πλέον, είναι η θρησκευτικότητα ως θεοκεντρικότητα. Ο Έλληνας παραμένει πάντοτε μέσα στην ιστορία ως θεοκεντρική ύπαρξη. Έχει μόνιμη αναφορά στο Θεό όπως τον νοεί. Στους θεούς που είναι εκφράσεις του ενός Θεού, για τους συγκεκριμένους φιλοσόφους, τα εκλεκτά πνεύματα, αλλά για τον πολύ κόσμο που δεν κατανοούν αυτά τα πράγματα, όπως και σήμερα. Σε κάθε λαό και σε κάθε εποχή είναι ιδιαίτερες θεότητες. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν αρνούμε τις ερμηνείες, όχι εγώ, η Ορθοδοξία. Υπάρχουν φιλόσοφοι όμως που συλλαμβάνουν την έννοια του ενός Θεού, αλλά δεν την ζουν, δεν μπορούν να τη ζήσουν. Υπήρχε ο σπερματικός λόγος και εδώ υπερέχουν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ισαΐας δεν μπορεί να εμφανιστεί όχι μόνο στον ελληνισμό της αρχαιότητος, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο λαό. Διότι ο Ισαΐας ζει σε αυτή την γραμμή της θεώσεως. Θεώσης είναι η ενίκηση του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο αγιασμός του ανθρώπου. Όχι μία διανοητική εξωτερική προσέγγιση του Θείου, σε αυτό υπερέχουν οι Έλληνες, αλλά έλειπε αυτό το βασικό στοιχείο. Παρόλα αυτά όλοι γίνονται δεκτοί. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις τις πράξεις των Αποστόλων ότι ο αγαπών των Θεών, αυτός που αναζητεί το Θεό και ποιών δικαιοσύνη, δεκτός αυτό εστί. Τον δέχεται ο Θεός κάθε άνθρωπο. Για να τον εντάξει όμως μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, στην Εκκλησία. Εκκλησία ως σώμα και εν Χριστώ κοινωνία. Εάν δεν γίνει αυτή η πλήρης, η ολοτελή ένταξη του ανθρώπου, ψυχή,
όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου, οι δυνάμεις της ψυχής και σώμα και ζωή και ύπαρξη, αν δεν εκκλησιαστικοποιηθούν, εκκλησιοποιηθούν τα πάντα, δεν είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος. Να σωθεί σημαίνει να θεωθεί, να ενωθεί με τη θεότητα, με την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Πάλι θα πω, κάποιος μπορεί να γελά και να τα απορρίπτει. Ευτυχώς υπάρχει θάνατος, υπάρχει και Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα δούμε τα πράγματα. Ο υπομείνας εις τέλος, μέχρι τέλους σωθήσετε, λέγει ο Χριστός. Ο Θεός να δώσει να ανήκουμε σε αυτούς που υπομένουν μέχρι τέλους, ανέχονται τα πάντα εν αγάπη, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, λόγος του Αποστόλου Παύλου, και ζούμε με την προσδοκία. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Ας ακούγονται και αυτές οι φωνές. Κάποια στιγμή και μάλιστα σε δύσκολες και τραγικές στιγμές της ζωής μας, τώρα ως σώμα ο ελληνισμός διέρχεται τέτοιες στιγμές, αρχίζει να ξυπνούν αυτές οι σκέψεις, οι εμπειρίες δηλαδή των Αγίων, που στην αρχή και εμείς τις σκεπτόμεθα ιστορικά αυτές τις εμπειρίες και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είναι η μόνη αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο ελληνισμός είναι πάντοτε θεοκεντρικός. Δεν υπάρχει αθεία με την γνωστή έννοια των τελευταίων ευρωπαϊκών αιώνων. Αλλά υπάρχει ζήτηση του αληθινού Θεού. Τα ομηρικά έπι επί παραδείγματι θεμελιώνουν αυτή την τάση. Το θείο στοιχείο επικρατεί συνεχώς μέσα εις τα έπι του ομήρου μαζί με όλα τα αρνητικά ανθρώπινα στοιχεία, όλα τα ανήθικα εντός ή εκτός εισαγωγικών, κυρίως εκτός εισαγωγικών, τα οποία οι άνθρωποι απέδιδαν εις τους θεούς κλπ. Τα ομηρικά έπι λοιπόν, στους τραγικούς, στον Πλάτωνα, υπάρχουν αυτά τα σπέρματα που φέρνουν τον άνθρωπο αν όχι στην ένωση, όχι στην ένωση, αλλά στη ζήτηση με τον του αληθινού Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα ονόμασε τους Αθηναίους δυσιδαιμονεστάτους, ευσεβεστάτους, αυτό σημαίνει ο όρος. Δυσιδαιμονία σημαίνει ευσέβεια. Δυσιδαιμονεστάτους, ευσεβεστάτους τους ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Ένα άλλο στοιχείο ως έκφραση του ελληνισμού είναι η ηθικότητα ως ανθρωπισμός. Είναι κατάφαση, αναγνώριση και τιμή στον άνθρωπο. Ο Έλληνας δεν έχει ρατσιστικό πνεύμα. Ο Έλληνας και μάλιστα στην τραγωδία προβάλλει συνεχώς ανθρωπιστικές αξίες. Έχουμε πρότυπα μέσα, ηθικά πρότυπα, τα οποία λίγο θέλουν για να δεχτούν τη χάρη του Θεού και να σωθούν. Και αυτό γίνεται με την ένταξη των Ελλήνων μέσα εις το σώμα του Ιησού Χριστού. Λέγει σε ένα σημείο κλίμης ο Αλεξανδρεύς για τον Πλάτωνα. Έβγε ο Πλάτων, επαφάσε της αληθείας. Μπράβο Πλάτων, αγγίζει την αλήθεια. Και συμπληρώνει, αλήθεια δε είναι με κεφαλαίο α, εκείνος ο οποίος είχε το δικαίωμα και μπόρεσε ιστορικά να πει για τον εαυτό του, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Ιησούς Χριστός, η ένσαρκη πανάληθεια. Πάσα η ποίηση του ομήρου αρετήσε στην έπαινος. Θα επαναλάβει, είναι λόγος ενός αρχαίου και τον δέχεται ο Μέγας Βασίλειος. Το ξέρετε ασφαλώς ότι όταν ο Πλάτων στην πολιτεία λέγει η νεολαία να μην διαβάζει τα έπι του ομήρου. Δεν τα θεωρούσε κατάλληλα λόγω των στοιχείων τα οποία είχε, των αρνητικών, δεν τα θεωρεί κατάλληλα προσπαίδευση. Ο Μέγας Βασίλειος με την μέθοδο που προσδιορίζει της μέλισσας που εκλέγει, επιλέγει τον νέκταρ και τα λοιπά, οι μέλισσες τα αφήνουν να πάνε στο καλό, με τη μέθοδο αυτή ο Μέγας Βασίλειος δέχεται ακριβώς τον παιδευτικό χαρακτήρα και των ομηρικών επών. Βλέπετε πώς ανανεώνεται ο ελληνισμός μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του ελληνισμού, ο Έλληνας παιδεύει με τα ηθικά αυτά παραδείγματα, με τα πρότυπα ηθικότητος, γυναίκες, εξυμνούνται οι γυναίκες μέσα στους τραγικούς. Έχουμε πρότυπα, η Αντιγόνη, τι είναι. Αγγίζει τον χριστιανισμό, ένα της έλειπε, ο Ιησούς Χριστός. Της έλειπε δηλαδή η δυνατότητα ενώσεως με τη χάρη. Και αυτοί όλοι δεν απορρίπτονται. Όταν μέσα στους ναούς μας έχουμε στον άρθικα των ναών, το έχω γράψει και κάποιος που κάνει το σοφό, δεν λέω το όνομα, γι' αυτό μου επιτρέπετε να το πω, το
το διεκομόδησε αυτό το πράγμα. Το ηρωνεύθηκε. Έχουμε τους φιλοσόφους, δείγματα φιλοσόφων, τον Πλάτωνα, τον Ηράκλητο και άλλα ονόματα. Και κάποιος νεότερος, τον 16ο αιώνα, ο Διονύσιος Εκφουρνά, αγιογράφος και θεωρητικός της χριστιανικής ζωγραφικής της αγιογραφίας, θα πει εικονίζονται από τον 8ο-9ο αιώνα, από την εποχή και την αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων επί Μακεδόνων, αυτοκρατόρων στο Βυζάντιο, στη Ρωμανία, λέει εικονίζονται ως προϋπόντες την έλευση Χριστού. Και γράφει αυτός, αφού προείπαν δεν είναι όπως οι προφήτες, όχι. Αυτοί ζητούσαν, οι προφήτες ενώθηκαν με τη χάρη του Θεού. Πρώτη σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας της θεώσεως, η μόνιμη και σταθερά θέωση γίνεται με το γεγονός της Πεντηκοστής. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τη σάρκωση του Χριστού μέχρι την Πεντηκοστή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν κανείς δεν έχει προϋποθέσεις δεν μπορεί να καταλάβει έστω και το λόγο. Δεν λέγω να τον δεχθεί. Είναι βέβαιο ότι ο εγγράμματος αυτός και θεωρούμενος σοφός, αλλά της ελληνικής αρχαιότητος δεν μπορεί να τα δεχθεί. Και σέβομαι την αδυναμία ή την δύναμή του, αν θέλετε. Σημασία όμως έχει ότι αλλιώς νοούνται χριστιανικά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τους φιλοσόφους στην αριστερή πλευρά, στον άρθικα, στο εξωτερικό μέρος του ναού, και στο δεξιό μέρος έχουμε τους προφήτες. Τώρα επιτρέψτε μου να το πω, αν έρθετε στο παρεκκλήσιο της οδοντιατρικής σχολής ή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί στο Ουδί, θα δείτε ότι και ο ταπεινός αυτός ναός, όπως μπαίνεις μέσα, σου προσφέρει από τη μια τους προφήτες της παλαιάς, από τη μια τους αρχαίους φιλοσόφους αριστερά και δεξιά, τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ως προϋπόντας ο καθένας, η κάθε πλευρά με το δικό της τρόπο την έλευση Χριστού. Προγεύονται οι μεν οι Έλληνες και ζουν. Οι άλλοι βιώνουν την σάρκωση και την έλευση του Χριστού και την δυνατότητα της θεώσεως. Ένα άλλο τώρα είναι η συνείδηση της ενότητος και καθολικότητος της ζωής. Ο αρχαίος Έλληνας, όπως φαίνεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία, καταφάσκει όλη την ανθρώπινη ζωή. Δεν απορρίπτει τίποτα. Αυτή η ζωή λοιπόν περιλαμβάνει και τα επίγεια και τα επουράνια. Όλα τα επίπεδα του ανθρωπίνου βίου. Αυτό το βλέπουμε στους Δελφούς. Όποιος επισκέπτεται τους Δελφούς, και εμείς οι χριστιανοί επισκεπτόμεθα, άλλωστε μεταξύ των αρχαίων κτισμάτων των Δελφών σώζονται ακόμη ερείπια, δεν κατεστράφησαν τα χριστιανικά κτίσματα, μην το πει κανείς γιατί είναι off-site, είναι εκτός πραγματικότητος. Απλούστατα στους διαδρόμους εκτίστησαν και παρεκκλήσια χριστιανικά κλπ. Ενώθηκε η αρχαία ζήτηση με την εν Χριστώ εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού. Στο πρώτο επίπεδο είναι τα ιερά, αρχόμεθα από Θεού. Στο δεύτερο επίπεδο είναι το θέατρο, το σχολείο της ψυχής, της αγωγής του ανθρώπου. Και στο τρίτο επίπεδο είναι το στάδιο, το σχολείο της αναπτύξεως και οργανώσεως και του ανθρωπίνου σώματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλες τις σωματικές ανάγκες, το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές, σωματικές κλπ. Ανάγκες του ανθρώπου. Ολόκληρη ζωή εικονίζεται και βιώνεται μέσα στους Δελφούς. Τι λέμε εμείς ως χριστιανοί, οι χριστιανοί Έλληνες και όλοι οι Ορθόδοξοι, που είναι και αυτοί Έλληνες, επαναλαμβάνω, διότι δέχτηκαν από τους Έλληνες κατά σάρκα, δέχτηκαν και αυτοί τον ελληνικό πολιτισμό. Τι λέμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα. Ας παραθέσουμε, ας προσφέρουμε ολόκληρη τη ζωή μας εις τον Ιησού Χριστόν, τον Θεάνθρωπο σωτήρα μας. Αυτό που προτυπώνει και προβιώνει ο αρχαίος ελληνισμός ως ένα σημείο, η χάρις δεν είναι ενεργός ακόμη, άλλο που ως σπερματικός λόγος η πρόνοια του Θεού, η χάρις, η αγάπη του Θεού οδηγεί και αυτού στην εν Χριστώ σωτηρία. Αν και ακόμη λοιπόν δεν έχουμε την πραγμάτωση, προγεύεται και ο αρχαίος Έλληνας το εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό που επιθυμούσε η επιθυμία εκεί γίνεται τώρα πράξη, γίνεται πραγματικότητα. Άλλο στοιχείο έκφραση της ελληνικότητος είναι η ζήτηση της αληθείας. Ο ελληνισμός, λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, μάλλον ήταν Αθηναίος, πεθαίνει το 215 μετά Χριστόν. Ο Κλήμης λοιπόν ο Αλεξανδρεύς λέγει ότι όλη η ελληνική φιλοσοφία ζήτησε στην αληθείας. Και όπως είπαμε πριν,
ερμηνεύει ότι η αλήθεια είναι εκείνος που είπε «εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», η αυτοαλήθεια. Δίκαια λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος Ρώσος της Διασποράς, εκοιμήθη το 1979, αιωνία του η μνήμη, ελληνικότατος ανήρ και πατερικότατος, έλεγε ο πατήρ Φλωρόφσκι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί αν δεν γίνουμε πρώτα Έλληνες. Και το έγραψε και το είπε το 1969 εδώ στην Αθήνα. Ήμουνα με τη χάρη του Θεού, όχι τότε. Μερικά χρόνια πριν φύγω για τη Γερμανία, το 1965 μπόρεσα ως πτυχιούχος να βρεθώ σε μια συνάντηση που ήταν και ο πατήρ Γεώργιος, ήταν ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, και να τον δω από κοντά και να τον ακούσω. Στα αγγλικά βέβαια μας μιλούσε. Λοιπόν, εάν δεν γίνουμε Έλληνες δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί. Εάν δεν αποκτήσουμε δηλαδή αυτή την ζήτηση της αλήθειας. Διότι δεν είναι θέμα εγώ να κατηγορώ τους αρχαίους Έλληνες ή τους συγχρόνους Έλληνες που θέλουν να είναι μόνο Έλληνες όπως νομίζουν και εκείνοι να κατηγορούν εμένα ή όποιον άλλον ως χριστιανό και μάλιστα ορθόδοξο. Σημασία έχει να μπορώ να καταλάβω τον άλλον, να έχω την θέληση να προσεγγίσω τον άλλον. Και τώρα που γέρασα, όλο και περισσότερο είναι έμονη ιδέα αυτό μέσα μου. Εύκολα κι εγώ στα νιάτα μου ήμουνα καταπέλτης απέναντι στους άλλους. Οριμάζομαι. Και τώρα, ναι μεν δεν αλλάζω θέση, διότι εις τον μόνον που υπάρχει σωτηρία είναι, δηλαδή δυνατότητα Θεώσεως, είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν αλλάζω, αλλά μαθαίνω να ακούω, μαθαίνω να εκτιμώ και προσεύχομαι να βρουν το δρόμο τους και κάποιοι άλλοι που μένουν μέσα σε παρατάξεις, αντορθόδοξες, αντιχριστιανικές κλπ. Κλπ. Τα οποία δεν πρέπει καν να τα συζητούμε, διότι αυτό δείχνει πάθος. Την παθολογία του λεγόμενου ελληνισμού, του γρεκυλισμού δηλαδή. Βασικό γνώρισμα της αυθεντικής ελληνικότητος είναι και η κατανόηση των ορίων του λόγου. Νοησιαρχία, με την έννοια της νεωτέρας Ευρώπης, δεν υπάρχει στον αρχαίο ελληνισμό. Μάλιστα, η υπέρβαση των ορίων του λόγου έχει όρια ο ανθρώπινος λόγος. Δεν μπορεί να υπερβεί το Θεό, δεν μπορεί να υπερβεί τον Θείο Λόγο, όπως και αυτός νοείται. Η υπέρβαση λοιπόν κάποιων ορίων αποτελεί ύβριν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τραγωδία. Έτσι όμως μπόρεσε ο ελληνισμός να φτάσει σε μία υπέροχη αυθυπέρβαση, στην αυθυπόταξή του, στον τριαδικό, στον άκτιστο τριαδικό Θεό και την διάκριση, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος Έλληνας, τη διάκριση μεταξύ θείας γνώσεως, θείας σοφίας και ανθρωπίνης γνώσεως ή ανθρωπίνης σοφίας. Οι τρεις ιεράρχες που θα τους θυμίσουμε στο τέλος του μηνός συν Θεό, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επαναλαμβάνει με το δικό του τρόπο, δημιουργικά οπωσδήποτε στην εποχή του, αυτή την διάκριση μεταξύ άνω σοφίας, υπάρχει πρώτα στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του λεγόμενου Αδελφοθέου στην Καινή Διαθήκη, της άνωθεν κατερχομένης σοφίας και της ανθρωπίνης σοφίας. Η ιστηρευτική, θα έλεγα, απολυτοποίηση της ανθρωπίνης σοφίας οδηγεί σε ένα είδος δαιμονισμού, διότι είναι δαιμονιώδης αυτή η σοφία, η οποία είναι ένας νέος πύργος Βαβέλ, πνευματικός πύργος Βαβέλ. Ορθώνει ο άνθρωπος το νηπιώδες ανάστημά του και προσπαθεί αυτός να επιβληθεί στον Θεό. Αυτές είναι οι αιρέσεις, αυτές είναι όλες οι πλάνες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην ιστορία που δεν είναι ανάγκη να τις απαριθμίσω αυτή τη στιγμή. Απλούστατα, η Θεία Γνώση είναι η ένσαρκη παναλήθεια, όχι απλώς θεωρητική, διανοητική γνώση, γι' αυτό η Ορθοδοξία στο θέμα του Θεού παραμερίζει τελείως τη μεταφυσική. Η μεταφυσική είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει στον Θεό, το πρώτον κοινούν ακίνητον, να φτάσει στον Θεό, το υπέρτατον όν που θα το λένε και οι μασόνοι από την εποχή του Ρομπεσπιέρου, ανωτέρα δύναμης, υπέρτατη δύναμης κλπ. Είναι και μασονικό αυτό. Δήθεν αρχαίο ελληνικό. Είναι και αρχαίο ελληνικό, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπόρεσε να ενοφθαλμιστεί, να ενωθεί, να συζευχθεί με την χριστιανικότητα. Έτσι λοιπόν, το ανθρώπινο στοιχείο που φτάνει σε αυτή την έπαρση, ένας νέος πύργος Βαβέλ πνευματικά, δεν είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φτάσει στην αληθινή θεογνωσία. Ο Θεός αυτοαποκαλύπτεται.
Και αυτό μας διδάσκουν και βιώνουν πρώτα οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, την αυτοφανέρωση, την αυτοαποκάλυψη του Θεού, και αυτό ζούμε όσοι το ζούμε μέσα εις το σώμα του Ιησού Χριστού, σε αυτό που λέμε εκκλησία, ελληνικά, σύναξη. Αυτό θα πει εκκλησία, ούτε πατριάρχες, ούτε δεσποτάδες, ούτε παπάδες σαν και εμένα κλπ. Δεν είμαστε εμείς η εκκλησία, εμείς είμαστε διάκονοι του εκκλησιαστικού χώρου. Εκκλησία είναι το σώμα. Μέσα λοιπόν στο σώμα του Ιησού Χριστού βρίσκουμε και ζούμε αυτή την δυνατότητα αναβάσεως, ανατάσεως του ανθρώπου, από την ανθρώπινη γνώση στην Θεία γνώση, στην Θεία σοφία. Άλλο στοιχείο της ελληνικότητος, το οποίο δέχτηκε γιατί νομοούσε ο γέννημα του ελληνισμού και του χριστιανισμού, είναι η κοινωνική αντίληψη της αλήθειας. Ο Ηράκλητος έλεγε κάτι σπουδαίο. Όταν λέει κοινωνούμε κάτι, τότε αληθεύουμε. Όταν μοιραζόμαστε, κοινωνώ, αυτό σημαίνει. Όταν μοιραζόμεθα με τους άλλους κάτι που έχουμε, τότε είμαστε μέσα στην αλήθεια. Ο Έλληνας μέχρι σήμερα, παρά την φθορά που έχουμε υποστεί και υφιστάμεθα συνεχώς, δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τους λόγους. Αλλά μας αναγκάζουν κάποια πρόσωπα, κάποιοι ηθήνοντες και κάποια γεγονότα στη ζωή μας να φθυρώμεθα συνεχώς. Ο Έλληνας λοιπόν ζει αυτό. Έλα να σε φιλέψω, έλα να σε κεράσω, να μοιραστώ αυτό που έχω, ένα γλυκό να το μοιραστώ με τον άλλο. Από τα πιο απλά φαίνεται αυτό, η κοινωνία και η κοινώνηση, θα έλεγα, κοινώνησης των αγαθών. Οπότε λοιπόν αυτό, λέει ο Ηράκλητος, είναι αλήθεια. Αν όμως ιδιάσομεν κάτι, καπιταλιστικά, μαρξιστικά, σοσιαλιστικά, κοσμικά δηλαδή, με τη δίψα της ύλης και τον έρωτα μόνο της ύλης, απογυμνωμένης από το πνεύμα λιγότερο ή περισσότερο, τότε ψευδόμεθα. Ο Ηράκλητος το είπε. Ένα απόσπασμα του Ηρακλήτου σώζει αυτό τον λόγο. Αυτό λοιπόν είναι η Ορθοδοξία. Μακάρι ονεστή διδώνε μάλλον η λαμβάνει. Ευλογημένο είναι να δίνεις και όχι να παίρνεις. Σήμερα τι λέμε ακόμη? Το λέμε και το πιστεύουμε, πιστεύω, ότι κάμε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Τι ωραία παροιμία. Μοναδική σε όλο τον κόσμο. Παρακαλώ συναδέλφους να ερευνήσουν. Εγώ έχω κάνει κανένα χρόνο έρευνα παλαιότερα και όταν ήμουνα στη Γερμανία, πουθενά δεν υπάρχει αυτή η παροιμία. Είναι η μεταφορά του μακάριον εστί διδώνεν λαμβάνειν από το 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Είναι ένα λόγιον, ένας λόγος του Ιησού Χριστού που τον αναπαράγει εκεί, τον παρουσιάζει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, η κοινωνία, η κοινωνική αντίληψη και η κοινωνική βίωση της αλήθειας. Άλλο στοιχείο της ελληνικότητας, που είναι και στοιχείο της χριστιανικότητας. Διότι αυτά τα στοιχεία είναι ο σπερματικός λόγος για τους αρχαίους και ο αληθής, ο πλήρης λόγος, η χάρις του Θεού εν Ιησού Χριστό για τους χριστιανούς Έλληνες πλέον, τους Ορθοδόξους Έλληνες. Λέγει ότι είναι η προσληπτική και μετασκευαστική διαδικασία που υπάρχει στη ζωή του γνησίου, του αυθεντικού Έλληνα. Δηλαδή, ο Έλληνας καταφάσκει την ετερότητα, όποιον άλλον πολιτισμό. Πολλά πράγματα είναι από ξένες πηγές. Προσλαμβάνει, δεν απορρίπτει. Και ο Σοκράτης έχει πει σε ένα διάλογο του Πλάτωνος, λέγει ότι για μεγάλα θέματα δεν μπορούμε να σκεπτόμεθα, να συζητούμε εμείς μόνο με τα ειδικά μας και τους δικούς μας σοφούς. Πρέπει να δούμε τι λέγουν και οι σοφοί των βαρβάρων, όχι προσβλητικά, των μη Ελλήνων, των μη γνωριζόντων και κατεχόντων την ελληνική γλώσσα. Και λέγει ο Σοκράτης, θα ακούσουμε και τα μεν και τα δε και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Οπότε λοιπόν, σε αυτό το σημείο, σημαίνει, πρέπει να πω ότι δεχόμεθα, καταφάσκουμε ό,τι ο άλλος κόσμος προσφέρει. Μπορεί να είναι φάρμακα, μπορεί να είναι ιδέες, μπορεί να είναι σκέψεις, μπορεί να είναι κοινωνικές αρχές κλπ. Και προσλαμβάνουμε μόνο τα στοιχεία εκείνα που είναι ομοούσια της ταυτότητός μας και δεν την αναιρούν. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα μιλούμε για την ανάμειξη πολιτισμών κλπ. Ο Έλληνας έμεινε Έλληνας, φως δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι δεν προσέλαβε στοιχεία ποτέ που αναιρούν την ταυτότητά του. Εμείς σήμερα δεχόμεθα τα πάντα
Και γινόμεθα Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί, Ασιάτες, Αφρικανοί, οτιδήποτε, αρνούμενοι την ταυτότητά μας ή αγνοώντας πλέον την ταυτότητά μας. Αυτός δεν είναι Έλληνας. Έλληνας που δεν έχει την δυνατότητα κρίσεως και να σκεφτεί τι αυξάνει την δική του ταυτότητα και την ισχυροποιεί, να το προσλάβει. Και τι καταβαραθρώνει και αχρηστεύει αυτή την ταυτότητα και την εξαφανίζει, να το απομακρύνει, δεν είναι Έλληνας. Δεν έχει την προσληπτική αλλά και μετασκευαστική δύναμη. Τι ωραίος ο λόγος του Πλάτωνος στην Επινομίδα. Μετά τους νόμους γράφει την Επινομίδα, ένα άλλο βιβλίο. Ο μεγάλος Πλάτων. Και τι λέει. Ό,τι υπερ Έλληνες βαρβάρων λάβωση ή παραλάβωση, κάλλιον τούτο εις τέλος απεργάζονται. Άλλη γραφή εξεργάζονται. Λοιπόν, τι σημαίνει. Ό,τι πάρουμε από τους μη Έλληνες, το ενώνουμε με τη δική μας ταυτότητα, το αποθηκεύουμε μέσα στην συνείδησή μας, αλλά κατά τρόπον όχι μνημιακό και θυμικό, ξέρω εγώ, ή μουσιακό, αλλά για να αποτελέσει είδωρα λόμενον η ζωή αιώνιων. Να παραγάγει δηλαδή αύξηση του πολιτισμού μας. Αυτός είναι ο Ελληνισμός. Και ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσα να τα αναφέρω εδώ είναι η οικουμενικότητα. Ο Ελληνισμός δεν κλείστηκε και ούτε μπορεί να κλειστεί ο γνήσιος Ελληνισμός ποτέ σε γκέτο. Είναι οικουμενικό μέγεθος. Άλλο το ελληνικό κράτος. Βλέπετε ότι το ελληνικό κράτος, κράτος ουσιαστικά, δημιουργείται προτύπως με την Επτάνησο Πολιτεία το 1800 και κανονικά από το 1830 που μας τρίμωξαν οι μεγάλοι στη μικρή Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα, και γι' αυτό είχαμε ανάγκη συνεχώς να απελευθερώνουμε και όχι να κατακτούμε ελληνικά εδάφη. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα παίρνουμε την αντίστροφη πορεία. Το πρόβλημα είναι πώς θα τα εξαφανίσουμε όλα αυτά και πώς θα ξαναφτάσουμε πάλι στην Ελλάδα του 1830 και στην ουσία σε καμιά Ελλάδα. Είμαστε προτεκτοράτο, δηλαδή νομαρχία της Ευρώπης. Είμαστε απλώς ένας τόπος που φέρει το όνομα Ελλάς, αλλά στην ουσία ανήκουμε στην Ευρώπη και δι' αυτής στη νέα τάξη πραγμάτων και στη νέα εποχή. Ο Ελληνισμός λοιπόν κινείται οικουμενικά, όπως σήμερα έχει λεχθεί πολλές φορές από διαφόρους και το ασπάζομαι, ότι ο Ελληνισμός μεγαλουργεί εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους. Και βλέπουμε τη μιζέρια η οποία διέπει αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Ο Ελληνισμός λοιπόν, όχι μόνο σήμερα, από το 1830 που πήγαμε να φτιάξουμε κράτος ή μας έφτιαξαν κράτος οι άλλοι, μέχρι σήμερα. Και το ξεθεμελιώνουμε στις ημέρες μας. Ο Ελληνισμός λοιπόν παράγει πραγματικά και φωτίζει εκτός Ελλάδος, διότι έχει μια ελευθερία την οποία δεν του αναγνωρίζει το εκάστοτε ελληνικό κράτος. Η ελληνική οικουμενικότητα, βάση ο Μέγας Αλέξανδρος, ολοκληρώνεται με τον Απόστολο Παύλο προς την άλλη πλευρά, προς τη Δύση, και κορυφώνεται με τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον νέον Αλέξανδρο του ελληνισμού και της ελληνικότητος, με την ευρεία σημασία του όρου. Κάποιοι ρατσιστές αυτό δεν το θέλουν. Δεν μας νοιάζει εδώ η φυλετική καταγωγή. Ασπάστηκε και εντάχθηκε μέσα στον ελληνικό πολιτισμό. Ο πρώτος Ρωμιός που συγκεντρώνει τα τρία στοιχεία της νέας ελληνικότητος είναι ο Απόστολος Παύλος. Ήταν Έλλην πολίτης, ζούσε Ρωμαίος πολίτης, με συγχωρείτε, σε μια πολιτεία παγκόσμια, την Ρώμη, την αυτοκρατορία της Ρώμης. Ήταν φορέας και από τους υψηλότερους του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσης, δέστε τα ελληνικά του Παύλου στην Καινή Διαθήκη. Και τρίτον είναι χριστιανός αυθεντικά, δηλαδή ορθόδοξος. Αυτά τα τρία στοιχεία συγκροτούν την νέα ελληνικότητα, την νέα ρωμαϊκότητα, συγκροτούν την ορθοδοξία, την χριστιανικότητα ως ορθοδοξία. Και αυτά όλα γίνονται δεκτά στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που δεν ήταν ανάγκη να ανακηρύξει τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, δεν το κάνει ο Κωνσταντίνος. Απλούστατα δίνει την δυνατότητα στον χριστιανισμό να αναπτυχθεί μέσα στα όρια δικαιοσύνης και νομιμότητος, όπως έπρεπε να πράξει ως Ρωμαίος αυτοκράτος, αυτοκράτορας που τώρα γίνεται όμως ο ηγέτης, ο πνευματικός ηγέτης του νέου μεγέθους, της Ρωμανίας, της νέας αυτοκρατορίας που έχει τα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Ξέρετε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, να το πω αυτό, μιλούσε άριστα ελληνικά. Από τη μητέρα του είχε μάθει και μάλιστα
και ο Παπαρηγόπουλος το γράφει, αλλά και πολλοί άλλοι Βυζαντινολόγοι, αλλά αναφέρω το δικό μας, τον Παπαρηγόπουλο Αιωνία του Ιμνήμη, προσεφώνησε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου σε άριστο ελληνικό λόγο. Το αναφέρει ο Ευσέβιος πρώτος, ο ιστορικός, αλλά και άλλοι σύγχρονοι και μεταγενέστεροι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρέπει να ζήσει κανείς και να γνωρίσει για να εκτιμήσει ορθά τα πράγματα. Ο Αλέξανδρος ενοποίησε τον κόσμο με τον πολιτισμό, όντως Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ενοποιεί και ο Απόστολος Παύλος ενοποιούν τον κόσμο με την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας. Με την χριστιανική αλήθεια που εκφέρεται μόνιμα και αναντικατάστατα με τον υπέροχο και μόνο δυνατό να την εκφράσει ελληνικό λόγο. Η σύζευξη λοιπόν αυτή είναι αδιαίρετη. Όσοι προσπαθούν σήμερα αυτό που λένε χωρισμό, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Διοικητικός χωρισμός πρέπει να υπάρχει. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλώ ως υπουργός ή βουλευτής, είμαι ο Παπαγιώργης. Άλλος είναι ο βουλευτής, ο υπουργός, άλλος ο δήμαρχος, άλλος ο νομάρχης, άλλος είναι ο ταπεινός Παπαγιώργης. Αλλά είμαι δάσκαλος, με τη χάρη του Θεού. Το ελληνικό κράτος με έχρισε δάσκαλο των παιδιών του. Και προσπαθώ αυτό το πνεύμα της ενότητος, της αληθούς, της πραγματικής, της διαιώνιας ενότητος, ελληνικότητος και ορθοδοξίας ως αυθεντικής χριστιανικότητος, αυτό προσπαθώ συνεχώς να διδάσκω τεκμηριωμένα. Είμαι πρόθυμος να δεχθώ ότι κάτι από αυτά που είπα, που δεν είναι δικά μου, αλλά είναι των πατέρων μας, κάτι από αυτά και Ελλήνων και χριστιανών πατέρων, έτσι μιλώ για τους προγόνους, είναι πατέρες μας. Όποιος λοιπόν νομίσει ότι κάτι από αυτά είναι υπερβολή δική μου ή δηλώνουν πονηρία δική μου, είμαι πρόθυμος να ακούσω τον λόγο, ακόμη και σε αυτή την εκπομπή, έχουμε την άδεια από τον φιλόξενο αυτό σταθμό, να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Το άνανδρο είναι να γράφει και μη ελληνικό, αφήνω το αντορθόδοξο, ανθεληνικό και άνανδρο, γρεκυλικό δηλαδή, είναι να κατηγορεί κανείς είτε σε κείμενά του, είτε στον προφορικό του λόγο, να κατηγορεί πράγματα που ή δεν καταλαβαίνει ή μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς του δεν μπορεί φιλαδέλφος να αποδεχθεί. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που σκοτώνει κυριολεκτικά την ελληνικότητα. Αυτό αν γίνεται από την άλλη πλευρά σκοτώνει την Ορθοδοξία. Ένας τελευταίος λόγος. Μέσα στη χάρη της Πεντηκοστής βαπτίστηκε κυριολεκτικά μέσα στο φως του Τριαδικού Θεού, το άκτιστο, βαπτίστηκε ο Ελληνισμός στα πρόσωπα εκείνων που ήσαν στον Υπερών και στα πρόσωπα όλων των άλλων πατέρων μας, προγόνων μας και μητέρων μας που εντάχθηκαν μέσα στην Πεντηκοστή που είναι ανοιχτή σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Όποιος φτάνει στην ένωση με τη χάρη του Θεού γίνεται δηλαδή θεούμενος, γίνεται Άγιος, αυτός εντάσσεται μέσα στο γεγονός της Πεντηκοστής. Ο Ελληνισμός λοιπόν μέσα στο σώμα του Χριστού συναδελφώθηκε και αδελφοποιήθηκε με κάθε λαό. Με ποιμένα όμως τον Ιησού Χριστόν. Μία λέξη μονάχα και τελειώνω. Η προσπάθεια αναμίξεως πολυπολιπλητισμικής πραγματικότητος που σήμερα κατηγορείται από εκείνους που την ενεπνεύστησαν και από μεγάλους κοινωνιολόγους, σήμερα είχαμε φέρει ειδικούς επιστήμονες και μας το είπαν, από μεγάλους οικονομολόγους και κοινωνιολόγους και ιστορικούς, έχει πλέον απορριφθεί αυτός ο τρόπος της πολυπολιτισμικότητας. Διότι δεν είναι μια φυσική ελεύθερη συνάντηση των ανθρώπων, όπως είναι το γεγονός της Πεντηκοστής, όποιος θέλει ή τι θέλει. Και μέσα σε ορισμένα πλαίσια ζωής. Τα πλαίσια αυτά είναι αναγκαία για να οδηγήσουν στην εν Χριστώ ελευθερία. Ελευθερία ασίδωτη δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι ελευθερία. Είναι η χειρότερη μορφή δουλείας. Έτσι λοιπόν, ουκένει Ιουδαίος ή Έλλην. Δεν υπάρχει Έλλην ή Ιουδαίος. Ιουδαίος ή Έλληνας. Μέσα στην κυβωτό αυτή της Πεντηκοστής που σώζει την ανθρωπότητα, όταν όμως υπάρχει ο ποιμένας. Και ο ποιμένας αυτός είναι ο Χριστός. Αν έχουμε άλλον ποιμένα και κατευθυνόμεθα προς άλλες κατευθύνσεις, κατά τις επιθυμίες των αρχόντων του αιώνος τούτου, που είναι συνεργάτες του διαβόλου, να μιλήσω χριστιανικά θεολογικά, τότε κατασκευάζεται ενότητα που δεν είναι ενότητα. Νομίζω ότι εδώ βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος των μεταναστών και της μεταναστεύσεως.
αν υπάρχει αυτή εν Χριστώ ελευθερία, υπάρχει κατευθυνόμενος κόσμος για την κατασκευή ενός κόσμου κατά τις ορέξεις του ποιμένος, του σούπερ, του υπερποιμένος του κόσμου, που δεν είναι βέβαια ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.